στην Αθήνα. Οι δύο χώρες μας, η Ελλάδα και η Ισπανία, συνδέονται με ισχυρούς δεσμούς αληθινής φιλίας, έμπρακτης αλληλεγγύης και σταθερού ευρωπαϊκού προσανατολισμού. Οι δύο λαοί μας αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα από την οικονομική κρίση, αλλά και από τη γεωπολιτική αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, όπως είναι και τα κύματα της μετανάστευσης, ενώ πλέον μοιράζονται την ίδια αγωνία για τη θωράκιση της Ευρώπης και απέναντι στη διεθνή τρομοκρατία που χτυπά την πόρτα μας. Η σχέση μας με την Ισπανία, τόσο διμερείς όσο και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, βασίζονται στο σεβασμό των κοινών αξιών που μας συνδέουν, αλλά και των κανόνων που διέπουν τη συνεργασία μας μέσα στην Ευρώπη. Η Ισπανία παρέχει την αλληλεγγύη της προς την Ελλάδα στην πράξη, έμπρακτα. Συμμετέχει από το 2010 στο μηχανισμό διάσωσης που στήριξαν τη χώρα μας όταν πλέον είχαν κλείσει τις πόρτες τους οι αγορές. Ο ισπανικός λαός που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα και ο ίδιος, εκατομμύρια ευρώ απευθείας και μαζί με τις εγγύησεις. Και θα ήθελα πραγματικά στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού της Ισπανίας να ευχαριστήσω γι' αυτό τον ισπανικό λαό. Αυτή είναι μια πραγματική αλληλεγγύη μέσα στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ασφαλώς η βοήθεια αυτή διέπεται από ένα πλαίσιο κανόνων που σεβόμαστε και που εκτιμούμε. Διέπεται όμως και από ένα πλαίσιο ηθικών κανόνων, εντιμότητας και φιλίας. Δεν ξεχνούμε ποιοι μας βοήθησαν πραγματικά στα δύσκολα και αυτονόητα ο ελληνικός λαός αναγνωρίζει τη βοήθεια του ισπανικού λαού και θα επιστρέψει βεβαίως τα χρήματα που δανείστηκε. Τα τελευταία χρόνια οι δύο χώρες μας δοκιμάστηκαν από τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών και οι λαοί μας υπό το βάρος των περιστάσεων υποβλήθηκαν σε μεγάλες θυσίες, τόσο ο ελληνικός όσο και ο ισπανικός λαός. Η μείωση του εισοδήματος και η ανεργία χτύπησαν την πόρτα σχεδόν κάθε οικογένειας. Και εμείς, όπως και η κυβέρνηση του Μαριάνο Ραχώη στην Ισπανία, κάναμε εκείνο που επέβαλαν οι κρίσιμες περιστάσεις. Προχωρήσαμε σε τολμηρές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που εγγυώνται το αύριο της χώρας, για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της χώρας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την πραγματική έξοδο από την κρίση. Όλες οι αλλαγές που έγιναν είναι για να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο, άλματα ανταγωνιστικότητας, και πρέπει να ξέρετε ότι όσες χώρες διατηρούν υψηλά την ανταγωνιστικότητά τους και την εξωστρέφειά τους, έχουν ευημερία και όχι ανεργία. Αυτό ήταν υπεύθυνο για τη δική μας κρίση. Και αυτό είναι που εξαλείφουμε μέρα την ημέρα, την έλλειψη ανταγωνιστικότητας. Και μεταρρυθμίσεις που φέρνουν ανταγωνιστικότητα είναι το μεγάλο στίχημα από εδώ και μπρος, για να μην υπάρξει ποτέ πια ελληνική γενιά που θα γνωρίσει τη μάστιγα της ανεργίας όπως τη γνώρισε η σημερινή. Είναι εκείνο ακριβώς που χρωστάμε στα παιδιά μας. Το τελευταίο τρίμηνο του 2014 η Ελλάδα και η Ισπανία εμφανίζουν το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. Και το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα της εποχής μας, η ανεργία, εμφανίζει σαφή υποχώρηση, σταθερή υποχώρηση σχετικά με τους προηγούμενους μήνες. Εξακολουθεί ασφαλώς να είναι υψηλή. Εξακολουθεί να είναι η ύψιστη προτεραιότητα στις κυβερνήσεις μας. Αλλά υποχωρεί. Υποχωρεί η ανεργία και αυτό είναι που δημιουργεί πραγματική ελπίδα. Για τα θέματα αυτά συνεργαστήκαμε στενά με τον Μαριάνο Ραχώη για τα νέα ευρωπαϊκά προγράμματα αντιμετώπισης της ανεργίας και συγκεκριμένα της ανεργίας των νέων με το Youth Guarantee. Ενώ τώρα συνεργαζόμαστε στενά και πάλι
για το νέο πακέτο Juncker που προβλέπει 315 δισεκατομμύρια αναπτυξιακών έργων σε όλη την Ευρώπη. Πάντα βέβαια μέσα στα πλαίσια των ευρωπαϊκών θεσμών και των ευρωπαϊκών κανόνων. Το κοινό μας λοιπόν παρελθόν, τα κοινά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι λαοί μας τα τελευταία χρόνια, η μεγάλη πρόοδος που σημειώθηκε στις δύο χώρες και η στενή μας συνεργασία, όπως είναι φυσικό, σφυριλάτησε και τις πολύ στενές σχέσεις μας. Με τον Πρωθυπουργό Ραχώη, που τον νιώθω και φίλο μου προσωπικά, αλλά και ειλικρινή φίλο της Ελλάδας, θέλω να τον ευχαριστήσω για τη βοήθειά του, τη σταθερή του φιλία, και θέλω στο πρόσωπό του να ευχαριστήσω τον ισπανικό λαό. Καλώς ήρθες στην Ελλάδα, Μαριάννα.